Θρήνος και σοκ στην κοινωνία του Ρεθύμνου από τη δολοφονία 56χρονης από το σύζυγό της και πατέρα των τεσσάρων τους παιδιών στο χωριό Άνω Μαλάκι. Με απίστευτη αγριότητα, ο 60χρονος τη μαχαίρωσε μέχρι θανάτου έπειτα από ένα καυγά που κατέληξε σε τραγωδία. Συντετριμένος, ο μεγαλύτερος γιος της οικογένειας αντίκρισε πρώτος τη μητέρα του νεκρή μέσα σε μια λίμνη αίματος, καθώς λίγο νωρίτερα μέσω τηλεφώνου ο πατέρας του με λιγοστές λέξεις τον είχε ενημερώσει πως τη σκότωσε. Πάμε στη Φιλία Σαριδάκη που είναι στην αίθουσα σύνταξης. Φιλία, καλησπέρα. Καλησπέρα. Βρέθηκες νωρίτερα στην επίμαχη περιοχή, όπου το κλίμα είναι βαρύ τις τελευταίες ώρες και δικαίως. Και είναι συντετριμένη, Στέλλα, κυρίες και κύριοι, όλοι οι κάτοικοι αυτού του πολύ μικρού οικισμού στο Άνω Μαλάκι Ρεθύμνου από αυτή την πραγματικά πολύ μεγάλη τραγωδία. Κανείς δεν μπορεί να πιστέψει ότι η 56χρονη Γεωργία, αυτή η άτυχη γυναίκα, βρήκε τραγικό θάνατο στα χέρια του ίδιου του συζύγου. Παρακολουθούμε ήδη τις εικόνες που κατέγραψαν οι συνάδελφοί μας, οι εικονολήπτες, από το χωριό και από το σπίτι όπου εκτυλίχθηκαν σκηνές αρχαίας τραγωδίας. Όλα ξεκίνησαν σήμερα το πρωί όταν το ζεύγος, ο 60χρονος και η 56χρονη γυναίκα, λογομάχησαν έντονα. Είχαν έναν πολύ έντονο καυγά, με αποτέλεσμα στη διάρκεια του καυγά, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, ο 60χρονος άνδρας να πάρει το χασαπομάχαιρο και να μαχαιρώσει μέχρι θανάτου την ίδια του τη γυναίκα. Στη συνέχεια, αναφέρουν οι πληροφορίες, ο 60χρονος άνδρας τράπηκε σε φυγή, εξαφανίστηκε από το χωριό και μόνο λίγες ώρες αργότερα, που αντιλήφθηκε και ο ίδιος τι ακριβώς είχε συμβεί, καθώς βρισκόταν σε έντονη σύγχυση, πήγε και παραδόθηκε πλέον στην αστυνομία. Η τραγική πτυχή τώρα της υπόθεσης είναι ότι ο 60χρονος άνδρας αμέσως μετά την πράξη του, αναφέρουν οι πληροφορίες, τηλεφώνησε στον ίδιο του το γιο, γιατί έχει 4 παιδιά το ζευγάρι αυτό. Το αποτέλεσμα ήταν το παιδί της οικογένειας, ο γιος τους, να μεταβεί εσπευσμένα στο σπίτι και να βρει νεκρή μέσα σε μια λίμνη αίματος την ίδια του τη μητέρα. Αντιλαμβανόμαστε, όπως είπαμε, ότι ακολούθησαν σκηνές αρχαίας τραγωδίας, μετέβησαν αστυνομικοί στο συγκεκριμένο σπίτι, συνέλεξαν ό,τι υλικό χρειαζόταν και πλέον από εκεί και πέρα, όπως αναφέραμε, οδηγήθηκε στην αστυνομία ο 60χρονος δράστης. Είναι μια δολοφονία που έχει πραγματικά συγκλονίσει και τη μικρή κοινωνία του οικισμού στο Άνω Μαλάκι του Ρεθύμνου, με λιγοστά σπίτια, βεβαίως και την τοπική κοινωνία του Ρεθύμνου, όπου δραστηριοποιούνταν επαγγελματικά τα τελευταία χρόνια η άτυχη Γεωργία. Είδαμε νωρίτερα στις εικόνες μας και το κομμωτήριο το οποίο διατηρούσε στο κέντρο της πόλης, και όπως βλέπουμε και τώρα, εικόνες που καταγράψαμε λίγο νωρίτερα στο Ρέθυμνο, κάποιος άφησε και ένα λουλούδι στη μνήμη της, καθώς τις τελευταίες ώρες θα λέγαμε ότι η δολοφονία της είναι η κατακόρονη συζήτηση, η οποία ουσιαστικά γίνεται σε ολόκληρο το Ρέθυμνο και δει στις συγκεκριμένες περιοχές. Συνομίλησες με περιοίκους, πάμε να ακούσουμε τι δήλωσαν στο φακό της Crete TV και επανερχόμαστε. Πολύ καλό ζευγάρι. Τι προβλήματα είχαν, εμείς δεν ξέρουμε. Κάθε ένας στο σπίτι του έχει τα προβλήματα που δεν τα ξέρει. Άκουσα ένα στενοφόρο που ανέβαινα πάνω, τι έγινε, έτσι και έτσι. Την έσπραξε με μαχαίρι. Πριν 15 μέρες παντρέψα το γιο του. Παιδιά έχει, τρεις γιους, μια κόρη. Η κόρη νομίζω είναι Σαουδική Αραβία, είναι στρατιωτικός. Πολύ καλή οικογένεια. Αυτός πήγε, παραδόθηκε, άκουσα μόνος του. Ό,τι άκουσα εδώ, από εδώ, δεν είδα τίποτα εγώ. Πήγε και παραδόθηκε στο Ρέθυμνο μόνος του. Κάθε πρωί έχει ένα τζιπ, κατέβαινε και πήγαινε στον κήπο απέναντι, έχει κομμωτήριο. Τη δουλειά της και το απόγευμα από αυτό. Σαν γείτονας που είμαι εδώ, περνούσα καθημερινά, την έβλεπα τη μακαρίτσα πλέον. Άλλο τίποτα άλλο. Είχα ακούσει βέβαια τη γειτονιά, ήταν καλός άνθρωπος. Τίποτα άλλο. Δεν προσέχει κανείς τίποτα, δεν προσέχει ο ένας τον άλλο. Τι να πω, έτσι τα έχω κι εγώ χαμένα. Δεν έχω μάθει και τι έχει γίνει ακριβώς, αν και δεν με ενδιαφέρει καθόλου ο λόγος. Δεν μπορώ να βρω κάποιο λόγο και να πω καλά έκανε. Δεν υπάρχει καθόλου στο μυαλό μου αυτό. Υπάρχουν αναφορές που λένε ότι δεν υπήρχαν σημάδια για το κακό το οποίο είδαμε σήμερα να εκτυλίσσεται. Υπάρχουν αναφορές που λένε ότι λίγες ημέρες πριν αυτή η οικογένεια έζησε μια μεγάλη χαρά. Πάντρεψε ένα από τα 4 παιδιά που σήμερα είναι τραγικές φιγούρες αυτής της τραγωδίας. Πραγματικά είχαμε μια τεράστια εναλλαγή συναισθημάτων το τελευταίο χρονικό διάστημα, από τη χαρά στην τραγωδία. Και αυτό γιατί πριν από αρκετές ημέρες παντρεύτηκε το ένα από τα παιδιά της οικογένειας, όπως ακούσαμε και στις δηλώσεις των κατοίκων.
κατοίκων του χωριού. Όπως ανέφεραν, υπήρξε μια τεράστια χαρά για το συγκεκριμένο ζευγάρι και τίποτα δεν προμήνει την τραγωδία που επέρχεται. Στη συνέχεια όμως είχαμε από τη χαρά, περάσαμε στη λύπη. Βεβαίως να αναφέρουμε ότι το ένα παιδί της οικογένειας κατοικεί στο εξωτερικό, οπότε φαντάζομαι ότι θα ενημερωθεί με αυτόν τον πολύ άσχημο και άχαρο τρόπο για το τέλος που είχε η ζωή της, που δόθηκε στη ζωή της 56χρονης, και παρακολουθούμε ήδη και εικόνες από το καουμωτήριο το οποίο διατηρούσε στο Ρέθινο. Στη γειτονιά αυτή όλοι είναι συγκλονισμένοι και συντετριμένοι, γιατί έμαθαν μέσω των μέσων μαζικής ενημέρωσης αυτή την πληροφορία ότι πλέον η άτυχη Γεωργία δεν βρίσκεται πια στη ζωή. Μάλιστα, όπως είπες και εσύ, κάποιος άφησε ένα κόκκινο λουλούδι στη μνήμη αυτής της γυναίκας. Αυτής της γυναίκας που δεν μπόρεσε κανείς να σώσει, κανείς δεν την άκουσε είτε να υποφέρει είτε να καλεί σε βοήθεια, και δυστυχώς με αυτόν τον πολύ φρικτό τρόπο βρήκε τέλος στα χέρια του ίδιου του συζύγου. Όλοι μιλούν για μια πολύ γλυκιά παρουσία, για μια πολύ ευγενική γυναίκα, ότι δεν είχε δώσει ποτέ πληροφορίες για τη ζωή της. Κανείς δεν ανέφερε ότι είχε προβλήματα στην οικογενειακή ζωή της, αλλά όπως ανέφεραν και οι κάτοικοι του χωριού, όταν κλείνουν οι πόρτες ενός σπιτιού, κανείς δεν γνωρίζει τι συμβαίνει πίσω από τις πόρτες αυτές, γιατί προφανώς και υπήρχαν προβλήματα και προφανώς και με έναν πολύ φρικτό τρόπο δόθηκε τέλος στη ζωή αυτής της γυναίκας. Τώρα, φιλία, τις τελευταίες ώρες κρατείται στο αστυνομικό Μέγαρο Ρεθύμνο 60χρονος και μάλιστα οι πληροφορίες λένε ότι βρίσκεται σε απόλυτη σύγχυση και μόνο το τελευταίο χρονικό διάστημα έχει αρχίσει να συνειδητοποιεί την πράξη του. Ακριβώς, το μόνο σίγουρο δεδομένο είναι ότι έχει παραδεχτεί την πράξη του, αφού ο ίδιος εμφανίστηκε και στις αρχές και παραδόθηκε. Ωστόσο, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ακριβώς τις επόμενες ώρες μετά το άγριο αυτό φωνικό μέσα στο ίδιο του το σπίτι, όπου πήρε το μαχαίρι, όπως είπαμε, και μαχαίρωσε μέχρι θανάτου τη σύζυγό του, μόνο τότε άρχισε να βρίσκεται σε σύγχυση. Είναι αρκετά σοκαρισμένος, δεν μπορεί να πιστέψει ότι ο ίδιος έπραξε κάτι τέτοιο, και φαντάζομαι ότι αύριο πλέον, οπότε και θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα, εάν δεν αναβληθεί η όλη διαδικασία, θα μάθουμε από το στόμα του τι ακριβώς είναι εκείνο που τον οδήγησε σε μια τόσο φρικτή και αποτρόπαια πράξη. Επειδή όμως πρόκειται για μια ακόμα γυναικοκτονία που συγκλονίζει την Κρήτη. Συνομιλήσαμε με αρκετό κόσμο που ίσως δεν ήθελε και να μιλήσει στον τηλεοπτικό φακό, μετέφερε όμως σε εμάς τις πληροφορίες. Είναι όλοι συγκλονισμένοι από το γεγονός ότι έχουμε τόσα θύματα πλέον σε ολόκληρο τον ελλαδικό χώρο αλλά και στο νησί μας. Τίποτε απολύτως, επειδή μιλάμε για έγκλημα, δεν μπορεί να δικαιολογήσει μια τόσο αποτρόπαια πράξη. Καμία διαφορά, κανένα πρόβλημα δεν επιλύεται με αυτόν τον τρόπο. Η ανθρώπινη ζωή είναι πέρα και πάνω απ' όλα. Φιλία, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.